Καλησπέρα στο σεβαστό ακροατήριο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είμαι εδώ καλεσμένος σε αυτόν τον θεσμό που τίνει να γίνει, το Ηλίας Εγκόμιον. Και εύχομαι, και το έχω πει καλού σε άλλες πόλεις που έχω πάει και έχω μιλήσει ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, κάθε τόπος να είχε μια γιορτή με τη λέξη Εγκόμιον δίπλα στο όνομα της πόλης του ή του τόπου τους. Επίσης, κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα, συνθλίβεται η καρδιά μου, διότι αυτό το αριστούργημα, ο δεύτερος Παρθενών της Ελλάδος, του κόσμου, ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος, ευρίσκεται ακόμη διαλυμένος, ετοιμόρροπος, και τα κλεμμένα του βρίσκονται σε αμπάρια, σε αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Δεν μπορεί κανείς να πάει να τα δει, δεν είναι καν εκτεθειμένα. Και τα έκλεψε μια πολυεθνική σπήρα. Ήταν ένας Άγγλος, ένας Γάλλος, ένας Γερμανός, ένας Ιταλιός κλπ. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία κρατική μέριμνα για να γυρίσουν αυτά πίσω, καμία κρατική σκέψη, καμία πολιτική να γυρίσουν αυτά πίσω. Και όταν ακόμη το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού μιλάει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφει και αναφέρει δίπλα του Παρθενώνος. Δεν λέει καν της Ακροπόλεως, αφήνοντας έτσι έξω πολλά άλλα που έκλεψε αυτός ο ανεκδίγητος πεινασμένος, λόρδος ήτανε, τον έκοβε λόρδα, ο Έλγιν, την Καριάτιδα. Η Καριάτιδα δεν είναι μέρος του Παρθενώνος, δηλαδή κι αν μας τα γυρίσουν, η Καριάτης θα μείνει ακόμα εκεί, πόσο δε μάλλον που δεν μιλάει καν για τα κλεμμένα και του Επικουρίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να παρευρίσκεται πάντα ένας ηλίος Έλλην εκεί πέρα, κάθε φορά που λέγονται αυτά, και να λέει είναι κι άλλα. Είναι και τα δικά μας. Λοιπόν, αυτός ο μικρός πρόλογος σε σχέση με το βίντεο που είδαμε και ξέρω τους αγώνες που κάνετε εσείς εδώ πέρα με το φίλο μου τον Κώστα για να γίνει γνωστό όσο δυνατόν περισσότερο αυτή η διεθνής κλοπή, το όνειδος των Δυτικοευρωπαίων απέναντι στο αρχαίο ελληνικό κλαίος. Λοιπόν, το θέμα μου σήμερα έχει τίτλο «Η Ηλία, ο ήλιος και η γλώσσα». Κυρίες και κύριοι, ο ήλιος είναι ένα άστρο που πάντα γοήτευε τους ανθρώπους. Ιδιαιτέρως δε οι Έλληνες το ελάτρεψαν και το θεοποίησαν. Οι δύο πρώτοι θεοί ήταν το ζεύγος Ήλιος και Σελήνη. Ήλιος, ετυμολογικός, από το ήτα, το οποίο δασινόμενο και περισπόμενο, τι σας λέω τώρα, το πολυτονικό, κάτι το οποίο κόπηκε με νόμο στην Ελλάδα, αφήνοντας τα παιδιά μας αγράμματα και ξεκομμένα από την αρχαία τους ελληνική ρίζα. Το ήτα λοιπόν δασινόμενο και περισπόμενο σημαίνει βεβαίως. Σημαίνει αληθώς. Και το ελεύσομαι, μέλλον του έρχομαι. Ήλιος λοιπόν σημαίνει αυτός που αληθώς έρχεται. Και στα αλήθεια, ο ακάμας ήλιος, κατά τον Όμηρο, δεν αναπαύεται ποτέ, δεν θα μας ξεχάσει ποτέ και ευτυχώς είναι συνεπής στο καθημερινό του ραντεβού με τους ανθρώπους. Ευτυχώς. Στο αρχαίο ελληνικό λεξικό του ησυχίου βρίσκουμε πολλές σχετικές λέξεις με τον ήλιο, το άστρο της ημέρας, το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, που αποδεικνύουν, εκτός από το πλουσιότατο ελληνικό λεξιλόγιο, το πλουσιότερο των γλωσσών όλου του κόσμου, και την άριστη επιστημονική και αστρονομική γνώση των Ελλήνων και το ψεύδος ότι οι Έλληνες πίστευαν στο γεωκεντρικό σύστημα, ότι η Γη είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τη μυθολογία μας, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μυθολογία σημαίνει αρχαία ιστορία, καλώς κρυμμένη. Μύθος στα ελληνικά είναι η αλήθεια, η κρυμμένη αλήθεια και δεν είναι παραμύθι. Μην μπερδεύουμε τις λέξεις, όταν μιλάμε ελληνικά ακριβολογούμε. Στη μυθολογία λοιπόν η Ύλης ιδρύθηκε από τον Αέθλιο, που ήταν ο πρώτος βασιλιάς της Ήλιδος, γιος του Διός και της πρωτογένειας, θυγατρός του Δευκαλίωνος και της Πύρας, άρα αδερφός του Έλληνος. Η χώρα γύρω από την Ήλιδα ονομάστηκε Ηλία. Και όλα αυτά χάρη του ηλίου, διότι μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος οι άνθρωποι ήθελαν να εξευμενήσουν τον ήλιο, να βγει και να στεγνώσει τα νερά για να ξαναφανεί η στεριά.
Άρα η Ηλία είναι μια από τις πρώτες στεριές που αναδύθηκαν και αφιερώθηκαν στον ήλιο. Γι' αυτό και στην αρχαία Ήλιδα υπήρχαν ναοί του Απόλλωνος Ακακεσίου, που ήταν ο κύριος ναός στην Ήλιδα, και αγάλματα του Ηλίου και της Σελήνης και πολλά άλλα. Ήλιος και Κρόνος είχαν κοινό βωμό στον Κρόνιο λόφο της Ολυμπίας. Κατά άλλη εκδοχή, η Ηλία ονομάστηκε από τον ιό του Ποσειδώνος, τον Ηλέα, και επειδή δασύνεται η λέξη, δοριστή, ελέγεται ο Φιλέας ή Βιλέας. Η δασία πάντα γραφόταν στα αρχαία ελληνικά, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε στα Αλεξανδρινά χρόνια και προφερόταν κιόλας. Ο Ηλέας ήταν βασιλιάς αυτής της χώρας. Ήλις σημαίνει συνάθρησης. Ονομάστηκε έτσι επειδή οι εκ του κατακλυσμού περισσωθέντες σε αυτήν την περιοχή αλυσθήνε, δηλαδή αθρίστηκαν, μαζεύτηκαν. Ή επειδή κατά κόμμα σηκούντας, ύστερον εις μίαν πόλην αλυσθήνε. Ήτανε σκόρπιοι, σε σκόρπιους οικισμούς, και μετά από τον κατακλυσμό συνενώθηκαν όλοι μαζί. Ο δε πρωτοβασιλιάς της Ήλιδος, ο Αέθλιος, ίδρυσε αγώνες που πήραν το όνομά του. Τα άθλα, άθλη, άθλημα, αθλητισμός, αθλήματα, όλα αυτά έχουν copyright, είναι προϊόντα με ονομασία προέλευσης, είναι ηλιακά. Και εσείς οι ηλίοι έχετε πνευματικά δικαιώματα πάνω σε αυτά. Ο Αέθλιος ετοιμάται ως προστάτης των αγώνων και των πανηγύρεων σχεδόν από όλες τις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας. Αλλά πάμε στη λέξη ήλιος. Καταρχάς τον ήλιο δεν τον πρόφεραν όπως σήμερα, δυσυλλάβος, κουτσουρεμένα δηλαδή, αλλά τον μετρούσαν τρισυλλάβος, όπως ο Όμηρος, ή μακρόν, λι και κατάληξη ως. Αλλά και τετρασυλλάβος, ή έλιος. Αυτό έδινε άπειρες δυνατότητες στους ποιητές. Τον έλεγαν και άλιο και έλα, εκ του οποίου με την προστίκη της επίσης αρχαιοτάτης λέξεως λας, λας, δηλαδή πέτρα, γνωρίζετε το λατομείο όλοι, προέκυψε το όνομα της χώρας μας Ελλάς, Ελλάς, πέτρα, γη, χώρα του Ηλίου. Οι ιερείς του ναού του Ηλίου του Διό στη Δωδόνη λέγονταν Ελί, η δασία γίνεται σίγμα, δηλαδή σελί, και εξ αυτής της αρχαίας λέξεως προέκυψαν ξένες λέξεις, όπως το γερμανικό Helle, λάμψης. Αυτά μας τα λέγανε οι Γερμανοί καθηγητές όταν εγώ φοιτούσα στη Γερμανία και εμείς νομίζαμε ότι πέρα βρέχει. Held, ο ήρωας, γιατί από τους Έλληνες προέκυψε ο όρος, με το αρχικό H να προκύπτει από τη δασία της ελληνίδος λέξεως. Κάθε φορά που γράφουμε μονοτονικά, είναι η φορά εκείνη που κόπτουμε συνάψεις από τον εγκέφαλό μας και γινόμαστε όλο και περισσότερο ανίκανοι να καταλάβουμε την ελληνίδα γλώσσα. Σέλας έλεγαν το φως του πυρός, τη λαμπρότητα του πυρός. Από αυτό το όνομα του ηλίου επήρε το όνομά της και η Σελήνη. Άρα το όνομά της εξάγεται εκ του ηλίου, όπως και το φως της εξαρτάται από αυτόν. Τι πανάρχια επιστημονική γνώση κρύβεται πίσω από τις ελληνίδες λέξεις? Τον ήλιο τον αποκαλούσαν και κυλάριο και δημιουργό, γιατί τα πάντα πέσει και τελειεί. Πόση σοφή επιστημονική γνώση στα αλήθεια πίσω από μια λέξη. Σήμερα γνωρίζουμε πως χωρίς τον ζωοδότη ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη μας. Γι' αυτό και τον αποκαλούσαν και φύτιο, επειδή κάμνει τα φυτά να αναπτύσσονται. Επειδή προσέφερε το φως του, τον έλεγαν και φαεσύμβρωτο. Ήξεραν δηλαδή πως το φως της ημέρας δεν μας το παρέχει καμιά άλλη πηγή φωτός στο σύμπαν παρά μόνον ο ήλιος μας. Τον έλεγαν και λαμπία ή λαμπέα, εδώ πιο πάνω έχετε τη λάμπια. Επειδή λάμπει, έκτοτε ό,τι δίνει φως το αποκαλούμε λάμπα, από το αρχαίο ελληνικό ρήμα λάμπο. Τον έλεγαν και ταλό με ωμέγα, επειδή ήταν υψηλά, εξ αυτού η αγγλική λέξη tall. Ο ψηλός. Τον έλεγαν και αβέλιο, με αυτό το β, σήμερα να το γράφουμε μεν με β, αλλά στην αρχαιότητα να είναι το χαμένο μας δίγαμα. Όπως τον έλεγαν πραγματικά οι Κρήτες, και αβέλ, αφέλ, η πάμφυλη, αβελικό το ηλιακό. Επίσης τον έλεγαν και σύριο, όπως το φωτεινό άστρο του αστερισμού του κοινός. Τον έλεγαν και υπερίοντα ή υπερίωνα,
ως υπέρ ημάς οι όντα και υπέρ ημάς οι ένε. Οι Λάκωνες τον έλεγαν αλαμπάν, με ένα ή δύο λάμδα, διότι αναλάμπει, και τον ελάτρευαν ως επιχώριο δαίμονα. Τον έλεγαν και φέλα ή βέλα. Το φύγει το βίο, όπως είπαμε, είναι η δασία. Από τους Δωρείς Λάκωνες επήραν το όνομα του Ηλιακού του Θεού και οι Ιλυριοί και οι Γαλάτες, στους οποίους τον βρίσκουμε ως φέλη ή βέλη. Εν τέλει τον έλεγαν Ζεφ, επειδή ζέει, και κατά περίπτωση Δία, Πλούτονα, Βάκχο, Διόνυσο, αλλά και Φίβο, Απόλλωνα. Το φέγγος του ηλίου λέγεται απάβγασμα. Αναλόγως την ώρα, ο ήλιος αποκτούσε άλλα ονόματα, γιατί είναι πασιφανές πως αλλιώς φαίνεται κάθε ώρα και αλλιώς ευεργετεί με τις ακτίνες του. Έτσι, η Ανατολή ήταν η εξέχουσα στιγμή. Την έλεγαν περιφραστικώς οι ποιητές ως στιγμή φως ερέουσα, αυτή δηλαδή τη σημαίνουσα στιγμή κατά την οποία το φως ξεκινά να ρέει. Πόσο σωστή λέξη για το φως, αφού σήμερα γνωρίζουμε πως μεταδίδεται με κύματα, είναι συχνότητα και τα κύματα ρέουν γιατί έχουν ροή. Η πρώτη αυγή του ηλίου ώρα λέγεται έως και θεότης της η Υιός. Η αυγή λέγεται και ύλη, με έψιλον γιώτα το πρώτο ή, ή ελία, ή ηλιαίη. Εξού και ηλιαία ή αλία, το ανώτατο δικαστήριο στην αρχαία Αθήνα, γιατί γινότανε πάντα υπό το φως του ηλίου και συμβολικώς τα πάντα έρχονταν στο φως. Η έκφραση «ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον και όλα στο φως» είναι από αυτήν την περίπτωση ακόμα μας έχουν μείνει παροιμιωδώς στα χείλη μας. Επήρε τον όνομά της η Αυγή από τον Αυγή, τον γιο του ηλίου. Οι Λάκωνες την έλεγαν Φέλα και την έλεγαν και Θέρμη ή Θερμασία. Ο τόπος που φωτιζόταν πρώτος από το φως του ηλίου, της Αυγής, ελέγεται η Ηλίου Αυγή. Η δύση του ηλίου λεγόταν Ηλιοδυσία και Γελοδυσία. Τότε έλεγαν πως ο ήλιος παίρνει μία δίλη οψία. Η ένταση των κτυπημάτων βολών του ηλίου ελέγεται ακροβολή. Η ακτίνα του ηλίου ελέγεται πέμφιξ, λέξη που σημαίνει επίσης την ψυχή και την πνοή, διότι χωρίς ήλιο τίποτα δεν ζει. Η ένταση αυτή έχει και διακυμάνσεις, οι οποίες μάλιστα ορίζονταν με λέξεις. Έτσι, αλεθερές ήταν το χλιαρό. Η λέκτορ ήταν ο επιθετικός ήλιος, ο πρώτος, ο πρωινός, ο δυνατός, ως το ήλεκτρο. Εξού και αλέκτορ, ο κόκορας, ο οποίος τον αναγγέλει. Όταν ο ήλιος ελατρεύεται ως θεότης, ένα από τα ονόματά του ήταν ηλέκτορ. Οι λιθερές ή ηλιθερές, με ήτα ή με έψιλον γιώτα, είναι το θερμό υπό τον ήλιον και όχι από άλλη πηγή φωτός. Ηλιθερό, ρήμα, σημαίνει θερμαίνομαι με τον ήλιο και τότε είμαι ηλιθερούμενος. Ό,τι θερμάθηκε από τον ήλιο είναι ηλίον, με έψιλον γιώτα το πρώτο. Και ό,τι ηλιούται, σήμερα λέμε λιάζεται, λέμε πως ελάτε. Από εκεί έρχεται με αλφα γιώτα, από εκεί έρχεται και το έλασμα που πυρώνεται για να γίνει έλασμα. Όταν απλώνουμε κάτι στον ήλιο για να στεγνώσει, να ξεραθεί, έλεγαν ηλιάτε. Εξυλασμένο είναι το και καυμένο, δηλαδή το καμένο. Και σήμερα λέμε ξύλιασα και εννοούμε πάγωσα. Οι πιο πολλοί το γράφουν με ύψιλον από το ξύλο, δεν έχει καμία σχέση όμως, είναι ξύλιασα, είμαι έξω από τον ήλιο. Οι επικάψεις του ηλίου, οι εφήλεις, δημιουργούν τραχύτητα στο πρόσωπο του ανθρώπου, τις εφηλίδες. Γιατί ο έφηλος είναι ο ηλιοφόρος. Σήμερα, όποιος μαυρίσει πολύ από τον ήλιο, λέμε πως είναι μαυρισμένος ή λέμε ότι πήρε χρώμα. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι τον έλεγαν ηλιόκαυστο, γιατί γνώριζαν πως η πολλή έκθεση στον ήλιο δημιουργεί καύματα. Την εποχή πάλι που ο ήλιος είναι πιο έντονος, που θέρεστε, θερμένεστε, καίεστε, θάλπεστε προς ηλίου, χλιένεστε, έχουμε την εποχή θέρος, το καλοκαίρι. Όταν θέλω κάτι να απευθυνθεί και να κατευθυνθεί προς τον ήλιο, λόγου χάρη μια προσευχή, μια ευχή, τότε έλεγαν πως
πρέπει να εξανάξει, δηλαδή να ανάξει προς τον άνακτα ήλιο. Αυτό που βλέπει ο ήλιος εξαγνίζεται, αγνοπολείται. Ό,τι βλέπει ο ήλιος είναι ηλιοθερές. Όποιος λιάζεται είναι ηλιαζόμενος ή ηλιθερών και οι ηλιοθαλφθέντες είναι οι ηλιθερίσαντες. Όταν κάτι το θάλπει ο ήλιος, το λέμε ηλιοθαλπές. Το μέρος που βλέπει πολύ ο ήλιος το λέμε έβελον ή ευήλιο. Εξ αυτού οι δυτικοί λένε πως τα ηλίσια πεδία τους τα βλέπει μόνο ο ήλιος και είναι τα λεγόμενα άβαλον. Ο παράδεισος των χριστιανών, επίσης αντιγραφή των πεδίων του ηλίου των ηλισίων, των αρχαίων Ελλήνων και τέλος τα πεδία που επέλεγαν να ξεραίνουν τη σταφυλή, τη σταφίδα για να πάρουν τη σταφίδα, τα έλεγαν θυλόπεδα με έψιλον γιώτα, από του θέρεστε εν το ηλίο και το πέδο. Όταν ένα προϊόν έμπαινε στη διαδικασία φυσικής αποξηράνσεως δια του ηλίου, έλεγαν πως τέρσεται ή τέργεται, καίγεται ή πήγνεται. Έτσι, όλη η ανατολική γη λεγόταν ηλιακή πλάκα, γιατί ήταν ηλιακή, ηλιακός τόπος. Όπως επίσης, πλάκα έλεγαν όλη την χώρα, την ελλαδική, γιατί η δική μας γωνιά στον πλανήτη αυτόν έχει το προνόμιο να αλλιάζεται ως πλάξ υπό τον ήλιο. Πλάκα άλλωστε ονομάζεται και μια φωτεινή έκταση της Αθήνας. Τα προς την ανατολή του ηλίου μέρη λέγονταν προσήλια. Με το όνομα αυτό απαντώνται πολλά χωριά στην Ελλάδα. Αντίθετα, ό,τι δεν βλέπει ο ήλιος είναι καταδικασμένο στην αδειλία, στην άγνοια και στην αφάνεια. Και η αδειλία δημιουργεί δειλία. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν δειλιάζουν στο σκότος μπροστά. Τα παιδεία, παιδιάδες εκείνα που δεν βλέπει ο ήλιος, καλούνται άειλα παιδεία, με έψιλον γιώτα και όχι με ύψιλον. Το μέρος το οποίο δεν είχε ήλιο, το έλεγαν ανήλιο. Και υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά τέτοια τοπονύμια και χωριά στην Ελλάδα μας. Το ανήλιο μέρος ήταν και ανήνιο, δηλαδή αδούλευτο. Αντίθετα, όποιο μέρος ήταν αποσκίασμα της σελήνης, ελέγεται ανθήλιο. Το χρώμα που εκ του ηλίου χύνεται στις νεφέλες, τα σύννεφα, λέγεται ήρι, με έψιλον γιώτα. Και δεν είναι άλλο από το καλούμενο ουράνιο τόξο, θεότης του οποίου ήταν η Ήρις. Όταν κάτι λερώνει το ήλιο, λέγεται κυλίδα. Ενώ το αντίθετο, το ακυλίδωτο, είναι το άσπυλο και το καθαρό. Όταν παρατηρούσαν τον ουρανό και βλέπανε μια σύνοδο ηλίου και σελήνης, οι Λάκωνες έλεγαν πως υπάρχει αλλιοβολή. Και σήμερα ο λαός μας λέει ήλιος και φεγγάρι, παντρεύονται γαϊδάρι. Ήλιος και βροχή, παντρεύονται φτωχοί. Την περιφέρεια του ηλίου και της σελήνης την έλεγαν άλλο με ωμέγα. Οι αρχαίοι μας γνώριζαν ότι στον ήλιο είναι αδύνατο να βαδίσει κανείς. Γι' αυτό και κάθε τι που ήταν άβατο ή δυσπρόσιτο το έλεγαν ηλίβατο ή ηλίφατο. Ο δε ποιητής Τυχόρος ηλίβατο θεωρεί τον βαθύ τάρταρο. Ο ήλιος πίστευαν πως εκκινείται στον ουρανό με τέθρυπο άρμα. Αυτό το άρμα του ηλίου λεγόταν αστέρων τέθρυπος. Το έσερναν τέσσερα πανέμορφα άλογα, ο Έθωψ, ο Έθων, ο Λάμπος και ο Φλέγων, όλα ηλιακά ονόματα. Στην κυκλική ουρανία πορεία του, ο ήλιος περνά από τις πύλες οι οποίες ονομάτιζαν ηλίο πύλας. Έτσι, ονόμαζε και ο Πυθαγόρας τους οφθαλμούς αλληγορικός. Αφού μέσα από τον κύκλο τους εισέρχεται ο ήλιος, δηλαδή το φως στον άνθρωπο, κανθήλιος και κανθός ο κύκλος του οφθαλμού. Γι' αυτό και ο κύκλος εντός των οφθαλμών μας καλείται Ήρις, από τη θεότητα που είπα προηγουμένως. Περιφερειακός λεγόταν πως το μάτι του ουρανού είναι αυτό το οποίο φέρνει το φως μέσα στον εγκέφαλό μας. Επειδή ο ήλιος έκανε την πορεία του την ημέρα, από τους ποιητές μας ελέγεται και ημεροδρόμος. Οι πρόγονοί μας εγνώριζαν πολύ καλά πως η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη γη. Γι' αυτό και κάθε φορά που κάνουμε μια πλήρη περιφορά γύρω από αυτόν και προσθέτουμε έναν χρόνο στην καμπούρα μας, λέμε πως η γη κινείται, κύο το ρήμα, γύρω από τον ήλιο και έχουμε αύξηση της ηλικίας μας. Εκτός από τον ίδιο τον ήλιο, ως θεότητα ελατρεύονταν και οι αντίλιοι θεοί, οι οποίοι ήσαν οι πρώτων πυλών ιδρυμένοι θεοί. Και αυτοί ήσαν ίσοι
με τους ηλιακούς θεούς, αφού αντίλιος σημαίνει ίσως και όμοιος φαινόμενος με τον ήλιο. Καταχρηστικός δε, σημειώνει ο λεξικογράφος, αντίλιος λεγόταν και ο αντικρή του ηλίου ιδρυμένος βωμός ή θεός. Ο βωμός του ηλίου ελέγεται ελεγμός. Ο ήλιος εθεωρείται ο υιός του Περίωνος και της Ευρυφάεσας ή θείας. Ήταν αδελφός της Σελήνης και της Ιούς. Καθιέρωσε το πρώτο ημερολόγιο και την πρώτη χρονική μονάδα, αφού αυτός καθόρισε την ημέρα και τη νύχτα. Το κρεβάτι που κοιμόταν, καθώς και το κύπελο που έπινε νερό όταν διψούσε, επειδή θα έπρεπε να ήταν ιδιαίτερα τεχνητά έργα, αυτά έβαλαν τον ύφεστο να τα φτιάξει και ήταν ηφαιστότευκτα. Η ασταμάτητος πτήση του ηλίου κατά μήκος του ουρανού παριστενόταν δια των μεγάλων πτερών της Γοργούς, η οποία δεικνύει στην έκφρασή του προσώπου της και την έξοδο της γλώσσας της, την μακρά πορεία της κάτω από τις φλέγουσες ηλιακές ακτίνες, οι οποίες παριστάνονται με φίδια. Θυγατέρες του ηλίου και της Κλιμένης, αδελφές του Φαέθοντος, οι Ηλιάδες, οι Ηλίοι, οι Μερόποι, οι Φίβοι, η Εθερή, η Διοξύπη, η Λαμπετία, η Λαμπέτια, η Λαμπέτη, η Λαμπρή και η Λαμπρινή. Αυτές ελάτρευαν τον αδελφό τους, Φαέθοντα, και τίμαζαν κρυφά από τον πατέρα τους το ηλιακό του άρμα που ποθούσε να οδηγήσει. Όταν αυτός σκοτώθηκε από κεραυνό του Διός, το πτώμα του έπεσε στον Ηριδανό ποταμό και οι αδελφές του εστάθηκαν εκεί και έκλαιαν συνεχώς, τόσο που ο Δίας τις λυπήθηκε και τις μεταμόρφωσε σε αιγύρους, δηλαδή σε λεύκες. Θυγατέρα επίσης του ηλίου και η Φαέθουσα και η Δίρκη, θυγατέρα του ηλίου και της Έγλης οι Χάριτες, Εφροσύνη, Αγλαία και Θάλια, που λατρεύονταν ιδιαιτέρως τον ορχομενό της Βιωτίας και στη Λακωνία. Αλλά ο μεγάλος αίρος του ηλίου ήταν η Ρόδη. Αυτή ήταν θυγατέρα του Θεού των θαλασσών Ποσειδώνος και της Αφιτρίτης. Ο ήλιος για χάρη της έδωσε το όνομά της σε ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, την Ρόδο της Δωδεκανήσου. Έτσι η νήσος έγινε ιερός τόπος λατρείας του Θεού του Ηλίου, αφού επιλέχθηκε από αυτόν. Ο αγαλματοποιός Χάρης από τη Λίνδο φιλοτέχνησε ένα χάλκινο άγαλμα του Ηλίου περί το 280 π.Χ. που δέσποζε στην είσοδο του λιμανιού της νήσου, αυτό που όλοι γνωρίζουμε ως κολοσσό της Ρόδου και ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Θυγατέρα του Ηλίου και της Ρόδης η Ηλέκτρα, η Ηλεκτριώνη, η Αλεκτρώνη. Και η του Ηλίου, οι Λιάδες, πολύ σημαντική, όπως ο Άκτης ή Ακτής, αυτός που θεμελίωσε μια από τις πρώτες ελληνικές πόλεις στην Αίγυπτο, γενικά από τις πρώτες πόλεις της Αιγύπτου, στην οποία έδωσε και το όνομα του πατέρα της, την Ηλιούπολη. Αυτός εδίδαξε αστρολογία, όπως λέγονταν τότε η αστρονομία στους Αιγυπτίους, και όχι τα ανάποδα, ότι πήραμε την αστρολογία από τους Αιγυπτίους. Και ο Μάκαρ, που ονομάτισε Μακαρία τη Λέσβο, ο Τενάγης, ο Όχιμος και γιος του Ηλίου και της Αντιόπης ή της Πέρσης, ο βασιλιάς της Κολχίδος, ο Αιήτης, αδελφός της Κύρκης και της Πασιφάης, ο βασιλιάς της Ασοπίας, Αλοεύς κλπ. Επίσης, γιος του Ηλίου και της νύφης Μερόπης, ο Κλίμενος. Άλλοι ιοί του Ηλίου, ο βασιλεύς της Ρόδου Κέρκαφος, εγγονή του ο Κάμηρος και ο Ήλις και ο Ιαλισσός. Εκ των επιφανών ιερέων του, ο μεγάλος Αριστέος, ο Νόμιος, αυτός ο οποίος έφερε τους νόμους στον πλανήτη Γη. Τέλος, για να έχουν το χρυσό ήλιο στην οικία τους, οι αρχαίοι Έλληνες έφτιαχναν κατάχρυσες κλίνες, που τις έλεγαν και αυτές οι Ηλιάδες, για να κοιμούνται και να αισθάνονται πως είναι υπό την θαλπορή του ηλίου. Όλα αυτά που σας είπα είναι μόνο από ένα αρχαίο ελληνικό λεξικό, το λεξικό του ησυχίου. Αν σας άρεσε και θέλετε και από άλλα λεξικά, να με ξανακαλέσετε. Ευχαριστώ.